για να πάμε αν, και ο κύριος... Ωραία. Ελάτε κύριε Βαγγελίδη. Ωραία, ευχαριστώ. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή. Πραγματικά πιάνουμε από όλες τις πλευρές το θέμα του Global Back που μας ταλαιπωρεί εδώ και 10 χρόνια. Εκπροσωπώντας εκ μέρους του Πανελληνίου Συνεταιρισμού των Εργαστηριακών Γιατρών, εκπροσωπώντας ουσιαστικά 600 μέλη αυτοαπασχολούμενους γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλους τόσους συνεργάτες, θέλω μόνο επιγραμματικά, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, να κάνω 5-6 παρατηρήσεις. Πρώτον, και πολύ σημαντικό, και αφορά την πολιτεία. Και πρέπει να το δει πριν είναι πολύ αργά, είναι ήδη αργά. Δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι εργαστηριακοί γιατροί πλέον στα νοσοκομεία. Και πρέπει να αναρωτηθεί η πολιτεία γιατί δεν υπάρχουν. Εάν συνεχίσει αυτή η πολιτική απέναντι στους εργαστηριακούς γιατρούς, είναι καλύτερα να καταργήσουμε την ειδικότητα του βιοπαθολόγου, ας πούμε, ώστε να ξέρουν οι γιατροί τι θα κάνουν. Γιατί κανένας δεν πάει πια να κάνει ειδικότητα, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα clawback, δηλαδή να μην αμείβεται για την εργασία του, και έχοντας να αντιμετωπίσει και ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως αυτό που αναφερθήκατε, για να βγάλουμε άδεια εργαστηρίου, να παιδευόμαστε 2 μήνες με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, πολυοδομίες, τη διαχειρίστρια, τα μηχανήματα, τα ΣΥ, ένα σωρό πράγματα που μαζεύουμε επί 2 μήνες και να εκπαιδευόμαστε 5 χρόνια για να κάνουμε κάποια δουλειά και να δίνεται άδεια να εκτελούνται διαγνωστικές εξετάσεις βγάζοντας μια καρέκλα και ένα τραπέζι καφενείου. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Και αυτό αφορά την πολιτεία. Διαχρονικά εννοώ. Δεύτερο, το θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα που επίσης αφορά την πολιτεία και τους πολίτες και τους ασφαλισμένους δηλαδή. Η ποιότητα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη, όπου ο οποίος θα κάνει ότι μας πληρώνει και τα εργαστήρια θα κάνουν ότι εκτελούν εξετάσεις. Γιατί μπορώ να σας πω, αν είχαμε χρόνο, άπειρα παραδείγματα από εξετάσεις εργαστηριακές που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με το αντίτιμο του ΕΟΠΗ. Εγώ, ξέρετε, όταν μου έρχεται καλλιέργεια κοπράνων σε παιδί, πια δεν τους στέλνω στον Μπέδον ή τους λέω κάπου αλλού. Δεν γίνεται. Όταν πρέπει να βάλεις 5 θρεπτικά υλικά, να κάνεις ταυτοποίηση συν την επιστημονική υπηρεσία και να πάρεις 2 ευρώ στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό. Να μην μιλήσω και για... Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Λοιπόν, το τρίτο αφορά, να πω το παράδειγμα το δικό μου ως αυτοαπασχολούμενο. Είμαι κοντά στη σύνταξη. Δεν θέλω να βγω στη σύνταξη, γιατί το χρέος του ΕΟΠΗ, το οποίο συσσωρεύεται κάθε μήνα, δεν είναι ότι είναι ένα χρέος που κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κάθε μήνα συσσωρεύεται, όπως υπόθηκε, 30% μπαίνει και συσσωρεύεται στα προηγούμενα. Μέχρι πότε θα δουλεύουμε? Δεν θέλουμε τα παιδιά μας, δηλαδή, αν υπάρξει μας συμβεί κάτι, πώς θα πληρώσουν αυτά τα χρέη τα παιδιά μας? Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό τόσα χρόνια. Άλλο θέμα, το οποίο αφορά τα ιατρία από τότε που συστήθηκε ο ΕΟΠΗ. Παρά τη χρηματοδότηση, η ικανοποίηση των ασφαλισμένων από τα διαγνωστικά εργαστήρια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ καλή, να ξέρετε. Και καλό είναι αυτό να το δούμε. Και αυτός είναι ο λόγος που μαζεύονται όλοι στην ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί τους βλέπουμε, έχουν εξυπηρέτηση, αναγνωρίζουμε, έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η θέση μας πάντως είναι ότι το clawback πρέπει να καταργηθεί, ό,τι συνταγογραφείται να αποζημιώνεται. Το clawback σε όλες τις χώρες Ευρώπης όπου υπάρχει δεν ξεπερνάει το 10%. Και εμείς οι εργαστηριακοί αυτοαπασχολούμενοι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει γιατί έχουμε αυτή την επιβάρηση του clawback ακριβώς. Τι πρέπει, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε συνταγή που μας έρχεται.
Και επειδή το αντικείμενο μας έχει σχέση με την πρόληψη, μια και είμαστε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πολλές εξετάσεις είναι προληπτικές, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι ξοδεύει η πολιτεία σε εξετάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή όπου συμβάλλει ο εργαστηριακός γιατρός στη σωστή διάγνωση, ό,τι χάνεται, ό,τι δαπάνη υπάρχει αυτή, κερδίζεται πολλαπλάσια στη δευτεροβάθμια και κερδίζεται πολλαπλάσια σε όλη την υπόλοιπη πορεία στο σύστημα υγείας, με λιγότερη νοσηλεία, λιγότερα φάρμακα και πιο ικανοποιημένους ασφαλισμένους. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι το πρωί, γιατί είμαστε σε ένα διέξοδο πια τα ιατρία. Ωραία. Συνέχεια. Πολύ, να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Λιπλίδη, σε μία στους πανελλήνια.